Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είναι Παρασκευή, είναι 19 Αυγούστου του 2011. Είμαστε εδώ μαζί στην Εγνατία Τηλεόραση, τύπος και υπογραμμός. Εκπαιδευτικά θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα και μάλιστα θα ξεκινήσουμε από τα όσα είπε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου, ανακοινώνοντας και την ημερομηνία ανακοινώσεως των βάσεων. Βέβαια δεν έμεινε μόνο σε αυτό, καθώς όπως είπε, είναι ένας άθλος για το πώς θα ξεκινήσει φέτος η σχολική χρονιά χωρίς κενά. Ενώ την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται καθώς αποχωρούν, συνταξιοδοτούνται από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος 6.000 άτομα, ενώ προσλαμβάνονται μόλις 600. Θα καλωσορίσω με αυτόν τον πρόεδρο των φροντιστών, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φροντιστών, τον κύριο Γιώργο Πετρόπουλο. Παλιός καλός φίλος, καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαζάρο, για την πρόσκληση. Ξέρετε, είμαστε πάντα μαζί. Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα που ξεκινάει η σχολική χρονιά και με τόσα προβλήματα, θα τα λέμε συνέχεια. Είμαι στη διάθεσή σας. Βέβαια, τα προβλήματα να τα συζητάμε μόνο δεν σημαίνει τίποτα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να βρίσκονται και κάποιες λύσεις ή τουλάχιστον από όποια θέση είναι ο καθένας να μπορεί να προτείνει κάποιες λύσεις. Τώρα, αν αυτές οι λύσεις ή θα ακουστούν και θα δοθούν από τους υπευθύνους, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Έτσι είναι. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό που λέτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα σε λέω Λάζαρε, θα ξεχνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Παρακαλώ, κανένα είναι πρόβλημα, θέμα τύπου, δεν θέλω να κρατήσω τους τύπους. Γνωριζόμαστε 12 χρόνια, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε είχαμε να προτείνουμε κάποιες λύσεις ή να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, οι οποίες δυστυχώς, δεν θα πω ευτυχώς, τελεσφόρησαν, απεδείχθηκαν ότι ήταν δικαιολογημένες. Οι φόβοι οι οποίοι υπήρχαν πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται, και βέβαια η φετινή χρονιά μας αφήνει με πάρα πολλές απορίες και κυρίως περιέργεια και φοβίες, αν θέλετε επιφυλάξεις, αν δεν θέλετε τις φοβίες, το τι μέλη γενέστες ό,τι αφορά γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο φαίνεται ότι θα δοκιμαστεί τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τόσο στη στοιχειώδη εκπαίδευση όσο στη μέση εκπαίδευση, αλλά το ξέρετε και καλύτερα από μένα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου και τα πράγματα είναι ακόμη πιο μπερδεμένα. Ξεκινήσουμε από τις συνενώσεις των σχολείων. 2.000 σχολεία, λέει, φέτος συνενώθηκαν. Ναι. Και όμως εμείς, ενώ στην αρχή είχα πει ότι είναι καλό, στην πορεία τα προβλήματα δεν άρχισαν να εμφανιστούν, κύριε Πετρόπουλε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσης το οποίο δεν εμπίπτει ακριβώς στις αρμοδιότητες δικαίως μου. Εγώ εκπροσωπώ την Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, την ΟΕΦΕ. Ανήκουμε σε ένα κομμάτι μιας συμπληρωματικής τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας που πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι συμπληρωματικός και διακριτός από αυτό της στοιχειώδης εκπαίδευσης. Αλλά ως άνθρωπος της εκπαίδευσης έχω την άποψή μου, την οποία μπορώ να την καταθέσω, άσχετα αν αυτή συμφωνεί ή όχι με τους υπόλοιπους. Είναι λογικό, και θα μιλήσω και το πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ότι κάποια σχολεία υπολειτουργούσαν. Mm-hmm. Κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε κάποιες άλλες περιοχές. Mm-hmm. Το ότι αυτά τα σχολεία συνενώθηκαν για να δημιουργήσουν μια εύρωστη σχολική μονάδα δεν το θεωρώ ότι είναι κακό. Αν και θα πρέπει να γίνει και ένας εξορθολογισμός της εγγραφής των παιδιών σε ό,τι αφορά στα σχολεία αυτά. Γιατί ξέρετε, είχαμε πολλούς μετακινούμενους μαθητές από άλλες περιοχές στα σχολεία του κέντρου και, αν θέλετε, και αντίστροφα. Βέβαια, η εφαρμογή του μέτρου φαίνεται ότι έγινε με καλή διάθεση και καλή πρόθεση. Θα τη δούμε όμως την εφαρμογή του μέτρου επί της ουσίας και επί της διαδικασίας για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει βέβαια μια εμπειρία σε περιοχή της κεντροανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου παλιότερα είχαν συγχωνευτεί κάποια σχολεία, και μιλάω και για τα σχολεία της Τούμας, όπου πράγματι είχε δημιουργηθεί στην αρχή μια ένταση, είχαν δημιουργηθεί ενστάσεις κτλ. Αλλά τελικά το σύστημα φαίνεται ότι λειτουργήσε και μάλιστα αφομοιώθηκαν και οι μαθητές και οι καθηγητές με έναν πάρα πολύ έτσι λογικό τρόπο. Βέβαια, αυτό το οποίο έγινε τότε είναι ασυγκρίτως πολύ μικρότερο με αυτό που θα γίνει από φέτος. Αλλά θα περιμένουμε να το δούμε, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει, θα δούμε αν δεν θα υπάρξουν κενά καθηγητών, αν θα υπάρξουν κενά και αν τελικά δημιουργηθεί μια δυσλειτουργία σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα στη μέση εκπαίδευση. Είναι λίγο νωρίς ακόμη βέβαια για αφοριστικές αντιμετωπίσεις, απλά κρατάμε μικρό καλάθι για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Ξέρετε, είναι... εγώ θα σας το πω λίγο διαφορετικά, θα το πιάσω από αλλού το θέμα.
Υπήρχαν πολλά σχολεία τα οποία παρέμειναν όπως όσοι είχαν, θα λέγα, από τον καιρό που ήταν σε διπλοβάρδιο. Δηλαδή, είχαμε, ξέρω εγώ, στο ίδιο κτίριο, να το πω έτσι, δύο διαφορετικά σχολεία, με δύο διαφορετικές σχολικές επιτροπές, με δύο διαφορετικούς διευθυντές. Με δύο διαφορετικούς λογαριασμούς τηλεφώνου, με δύο διαφορετικούς λογαριασμούς ΔΕΗ, να το πω έτσι. Και αν όχι μέσα στο ίδιο κτίριο, ήταν σε δύο κτίρια κολλητά, να το πω έτσι. Ή ένα κτίριο μοιρασμένο στα δύο. Λοιπόν, εδώ λίγο θα κάνω από τον καιρό. Ναι, αφήστε να το τελειώσω. Από τον καιρό ενώ που ήταν τα σχολεία σε διπλοβάρδια. Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, δούλευε το μισό το πρωί, το άλλο μισό το απόγευμα. Και τούμπαλι την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τέτοια σχολεία καλώς συνενώθηκαν. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα και είχαν μείνει πάρα πολλά. Πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Πετρόπουλε. Ότι είχαν μείνει πάρα πολλά τα οποία λειτουργούσαν έτσι και λειτουργούσαν, αν θέλετε, καταχρηστικά. Ήταν σπατάλη να λειτουργούν. Υπολειτουργούσαν, μπορώ να πω. Όχι, δεν υπολειτουργούσαν καθόλου. Όχι από άποψη προσωπικού προς Θεού, αλλά από άποψη μαθητικού δυναμικού. Είχαν λίγους μαθητές. Ούτε από μαθητικού δυναμικού. Λειτουργούσαν σαν δύο σχολεία, το ένα δίπλα στο άλλο. Σε πρωινή βάρδια και τα δύο. Δεν υπήρχε λόγος να είναι δύο σχολεία. Και είχαν μείνει πολλά σχολεία έτσι, κύριε Πετρόπουλε. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα εσείς που διατηρείτε ένα φροντιστήριο και πρέπει κάθε μήνα να τρέχετε για τα τρέχοντα έξοδα για τους μισθούς των καθηγητών σας κτλ. Και το κράτος, το σπάταλο κράτος, έχει δύο σχολεία το ένα δίπλα στο άλλο, να πληρώνει διπλάσια έξοδα που δεν χρειάζεται κτλ. Γιατί, για ποιο λόγο. Αυτές οι μειώσεις έπρεπε να γίνουν. Αλλά αλλού έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε σε αυτό. Εάν θέλετε να πούμε για τα προβλήματα, ενδεχομένως να δημιουργηθούν στην περιφέρεια και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, γενικότερα στα αστικά κέντρα. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί έτσι όπως το περιγράψατε το πρόβλημα, ορίζεται και κάποιες καταστάσεις, κάποιες εικόνες που περάσαν συνειρμικά από το μυαλό μου. Εκεί στην οδό Ικτίνου, την οδό σχολείου στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε παλιά παραδοσιακά το δεύτερο και το δέκατο. Ναι. Ήταν δύο λύκια που ξεκινήσαν ως λύκια αρένων, στη συνέχεια μετεξελιχθήκαν σε μεικτά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να είναι δύο λύκια. Ναι. Ήταν πολυτέλεια, να το πω διαφορετικά και να πω για κάτι άλλο. Για να στηριχθούν αυτά τα δύο λύκια, δεχόντουσαν ενδεχομένως και πάρα πολλούς μαθητές από γύρω περιοχές, δηλαδή από περιοχές που προερχόντουσαν με λεωφορεία, τους έφεραν οι γονείς κτλ. Διότι παραδοσιακά τα σχολεία αυτά είχαν δημιουργήσει και ένα εξαιρετικό όνομα σε ό,τι αφορά το καθηγητικό τους επιτελείο και σε ό,τι αφορά και τις επιδόσεις και τις αποδόσεις. Αυτά συγχωνεύτηκαν. Αν θυμόστε, είχε γίνει μια φασαρία τότε στη Θεσσαλονίκη, είχαν δημιουργηθεί ένταση. Αλλά από ό,τι βλέπω, αυτή τη στιγμή το δεύτερο και το δέκατο συγχωνευτήκαν στο δεύτερο. Λειτουργούν μια χαρά και νομίζω ότι το δεύτερο ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί και άλλους μαθητές, γιατί κακά τα ψέματα τα σχολεία του κέντρου συρρυκνώνονται λόγω της πληθυσμιακής κατανομής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Έτσι. Όπως παλιά, θα σας θυμίσω, εκεί στην Εγνατία υπήρχε το 25ο λύκειο στην παλιά οικοκυρική σχολή, το οποίο καταργήθηκε. Το 15ο, το παλιό τρίτο θηλαίο στην Καρόλου Ντίλ, έγινε ένας αγώνας υπαρξιακός του για το λόγο του ότι το μοναδικό δημοτικό που τροφοδοτεί το συγκεκριμένο σχολείο είναι το 43. Αυτό που είναι στην Προξένου Κορομιλά. Το 43 είναι ένα δημοτικό μικρό. Πολλά παιδιά που τελειώνουν το 43 οδεύουν προς ιδιωτικά σχολεία. Συνεπώς, λίγος κόσμος πια πήγαινε στο δικό μας, το λεγόμενο 15ο. Άρα λογικό ήταν το 15ο να φιλοξενεί και μαθητές από άλλες περιοχές. Όλα αυτά, αν εξορθολογιστούν, θα αποδειχθεί τελικά ότι κάποια σχολεία έπρεπε να συγχωνευτούν. Το ερώτημα ότι αν πάμε στην περιφέρεια και πάμε στις μικρές πόλεις και κομοπόλεις και πάμε ακόμη και στα χωριά, όπου κάποια λύκεια συγχωνεύτηκαν, γιατί το ένα το λύκειο είχε πολύ λίγους μαθητές και έπρεπε αυτό να μεταφερθεί στο διπλανό χωριό, εκεί ακριβώς θα υπάρχει και πρόβλημα. Και θα υπάρχει πρόβλημα της μετακίνησης ενός μαθητικού πληθυσμού, ο οποίος θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει αστική συγκοινωνία, υπεραστική συγκοινωνία, το αυτοκίνητο του μπαμπά ή της μαμάς, το αγροτικό, αν θέλετε να το πω έτσι, και να μετακινηθεί από την έδρα, τον τόπο της νόμιμης κατοικίας, στο σχολείο, μέσα σε συνθήκες κατά χείμωνο που ενδεχομένως δεν είναι και λίγο αντίξωες. Εδώ ίσως θα είναι και η προβληματική του όλου εγχειρήματος που θα την παρακολουθήσουμε φέτος. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Όχι μόνο. Εγώ θα ήθελα απλά να πω ότι αυτές οι συγχωνεύσεις σχολείων όπου δημιούργησαν προβλήματα, τα προβλήματα αυτά θεωρώ ότι απλά μεταφέρονται με τη μέθοδο της καραμπόλιας τόσο στους γονείς όσο και στα φροντιστήρια τα ίδια. Κοιτάξτε, η εκπαίδευση είναι ένα παζλ.
όταν κάποια κομμάτια δεν μπαίνουν σωστά στη θέση τους, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό ότι το παζλ αυτό δεν μπορεί να συμπληρωθεί σωστά και αισθητικά να έχει το αποτέλεσμα το οποίο περιμένουμε. Αλλά σας λέω και πάλι, είμαι από τους ανθρώπους που διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το λόγο το ότι θέλω να το δω το εγχείρημα στην εφαρμογή του. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε την εφαρμογή του. Θα φανεί αυτό και θέλω να πιστεύω και εύχομαι ολόψυχα ότι θα γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να αμβληθούν ή εμπαστώσει να περιοριστούν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο οι αδυναμίες και τα λάθη τα οποία θα προκύψουν. Ότι θα υπάρξουν λάθη και αδυναμίες, αυτό νομίζω ότι θεωρείται δεδομένο. Μάλιστα. Τα σχολικά βιβλία τι έχετε να πείτε? Τα σχολικά βιβλία, κοίταξε, έγινε μια προσπάθεια ανανέωσης των βιβλίων μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αρκετά από αυτά τα συγγράμματα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν έγινε καμία προσπάθεια αλλαγής των βιβλίων στο Λύκειο από την Α, Β και Γ Λυκείου. Και βέβαια θα το πω ότι εντός του δικαίου, σε εισαγωγικά αυτό βέβαια, γιατί η Β και η Γ Λυκείου, η φετινή Β και Γ Λυκείου και αυτοί που θα πάνε του χρόνου Γ Λυκείου, εντάσσονται ακόμη στο παλιό εισαγωγικό σύστημα. Η φετινή Α Λυκείου θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε νέο Λύκειο. Mm-hmm. Όπου για την Α Λυκείου υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και υπάρχει και μια συγκεκριμένη, ας το πω έτσι, γνώση και πληροφόρηση για τη Β και τη Γ Λυκείου. Όπως επίσης και για το εισαγωγικό παύλα εξεταστικό σύστημα δεν ξέρει κανείς τίποτα. Συνεπώς, τα βιβλία δίνεται μια καλή ευκαιρία όσο θα προχωράει η μεταρρύθμιση και θα προχωράει, πιστεύω, μέσα σε ένα ορθολογικό βαθμό, θα μπορούν να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθημάτων έτσι πως θα προκύψουν. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αλλαγές στα συγγράμματα της Α Λυκείου. Έχουμε κάποιες μεταφορές ύλης από τη Β Λυκείου στην Α Λυκείου, οι οποίες όμως μπορούν να καλυφθούν είτε εκ των ενόντων, θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά, είτε κατεβάζοντας, παίρνοντας κεφάλαια, τα αντίστοιχα κεφάλαια από τις προηγούμενες τάξεις και σωματώνοντας τα βιβλία της Α Λυκείου. Βέβαια, εκεί θα υπάρξει και μια, δεν ξέρω αν είναι μέσα στις προθέσεις να το συζητήσουμε, θα είναι και μια καινοτομία η οποία θα εφαρμοστεί, είναι τα λεγόμενα projects, mm-hmm. είναι αυτές οι διαθεματικές ενότητες οι οποίες θα μοιραστούν στους μαθητές και με την επίβλεψη καταλλήλων καθηγητών θα εκπονηθούν από μέρους μαθητών εργασίας και θα περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς αυτό το πράγμα θα διαμορφωθεί. Πάντως, εκείνο που λένε οι καθηγητές του Δημοσίου, οι συνάδελφοι του Δημοσίου, ότι αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει μια μικρή ενημέρωση, αλλά δεν υπάρχει ούτε επιμόρφωση ούτε κατάρτιση στη διαχείριση αυτού του αντικειμένου. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα, κύριε Πετρόπουλε. Την ποιότητα? Την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Γιατί συζητάμε για όλα. Συζητάμε για όλα, πόσους καθηγητές θα έχουμε, πότε θα έρθουν τα σχολεία. Νομίζω ότι ασχολούμαστε με το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Δεν ξέρω, μαθαίνουν τα παιδιά μας πλέον στα σχολεία, κύριε Πετρόπουλε, ή πρέπει να απευθυνόμαστε μονίμως σε εσάς, στους φροντιστές? Κοιτάξτε, είναι μια ερώτηση που έχει πολλές αναγνώσεις και πολλές προσεγγίσεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι καθηγητές του δημοσίου, οι καθηγητές που είναι στο δημόσιο σχολείο, καταβάλλουν την προσπάθεια την οποία πρέπει να καταβάλουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, να σου πω κάτι, κάτι αστείο από την τρίτη λυκείου. Λέει ο χημικός μας,